Εκ μέρους της ΠΑΣΥΔΙΞΕ. Καλή σας μέρα, κύριε Αγγελίδη. Καλημέρα. Καλημέρα στους τηλεθεατές αλλά και ακροατές. Έτσι. Και οι δύο. Και τα δύο, όπως λέμε συνήθως. Πάντως θα σας κάνουμε μόνιμο συνεργάτη. Τώρα που δεν πάνε καλά και τα ξενοδοχεία. Θα πρέπει να μελετήσω λίγο την ακροαματικότητα. Μάλιστα. Ωραία. Τώρα, πάμε να δούμε τώρα τι γίνεται για το θέμα αυτό που συζητάμε με τις κρατήσεις, κύριε Αγγελίδη. Υπολογίζαμε ότι θα είχαμε περισσότερες κρατήσεις από τα μέσα Ιουλίου και ενδεχομένως και τον Αύγουστο και πέσαμε εντελώς έξω. Είναι άδεια τα ξενοδοχεία μας. Ναι, η εικόνα είναι αυτή που περιγράφεται. Δεν πέσαμε έξω. Κάναμε ορισμένες εκτιμήσεις βάσει επιδημιολογικών δεδομένων που ελπίζαμε όλοι ότι θα σύναδαν με αυτά που ελπίζαμε εμείς. Αλλά κοιτάζοντας ότι οι βασικές αγορές μας όπως το Ισραήλ και η Ρωσία είναι εκτός πλάνου, καθώς και η Σουηδία αυτή τη στιγμή, με εξαίρεση το Ηνωμένο Βασίλειο, αποτελούσαν το άλλο περίπου 40% του τουρισμού. Τώρα, η δυσκολία που προκύπτει με το Ηνωμένο Βασίλειο είναι ότι οι τουριστικοί πράκτορες και οι άλλοι travel agents δεν θα προτιμούσαν οι πελάτες τους να κάνουν τεστ είτε τοπικά είτε εδώ στην Κύπρο. Και εδώ ξεκινά το δίλημμα για εμάς σαν χώρα. Η οικονομία έναντι της υγείας. Και ο προβληματισμός δίνει προς το υγεία αλλά με ένα μικρό ρίσκο. Γι' αυτό προτείναμε και σαν χώρα και το Υφυπουργείο αλλά και εμείς από τη μεριά μας σαν ξενοδοχεία στους τουριστικούς πράκτορες και άλλους εταίρους να συμβάλλουμε ούτως ώστε να γίνεται το τεστ εδώ στην Κύπρο. Αλλά προς το παρόν πέσαμε στην άρνηση. Έχετε κάποιο είσαστε κοντά στο αεροδρόμιο? Ακούγεται ο θόρυβος αεροπλάνο. Όχι, στο σπίτι. Ακούγεται ένας θόρυβος, ίσως είναι λόγω της σύνδεσης. Ακούγεστε όμως με ένα μικρό υπόκοφο θόρυβο από κάτω. Αυτό που θέλω να σας ρωτήσω, είχαμε χθες καλεσμένο τον κύριο Περδίο, τον Υφυπουργό Τουρισμού, ο οποίος μας είπε ότι πλέον υπάρχει μια στόχευση σε μεμονωμένους ταξιδιώτες, μιας και οι tour operators μας είπαν ότι, ξέρετε, δεν μας ενδιαφέρεται ως αγορά. Εσείς ως ξενοδόχοι προετοιμάζεστε κι εσείς για αυτή την αγορά, η οποία προφανώς και δεν έχει καμία σχέση με το ότι γνωρίζαμε και με μεμονωμένες καμπάνιες προς το εξωτερικό ξενοδοχείο προς ξενοδοχείο. Κοιτάξτε, ήδη τα πλήστα των ξενοδοχείων, για να μην πω όλα, έχουν τις δικές τους, τα δικά τους συστήματα κρατήσεων, ναι. Καθώς και είναι σε σημεία πώλησης στο διαδίκτυο, είτε με τον booking.com, είτε Expedia, είτε άλλες πλατφόρμες. Εδώ και χρόνια, άρα δεν θα είναι κάτι καινούριο το να αναζητήσουμε τον μεμονωμένο τουρίστα. Το πρόβλημα με εμάς στην Κύπρο είναι ότι τα αξιοθέατα μας εναντί της Ρώμης ή του Παρισιού είτε του Λονδίνου δεν θα τραβήξουν από μόνα τους τον μεμονωμένο πελάτη για να έρθει να θαυμάσει, αν θέλετε, τα μουσεία ή άλλος πως τη γαστρονομία συγκεκριμένων περιοχών των χωρών αυτών. Θέλοντας από αυτό, δεν θέλω να υποτιμήσω τη χώρα μας, αλλά έχουμε να ανταγωνιστούμε παρόμοιες με εμάς, αν θέλετε, τουριστικές περιοχές ανά τη Μεσόγειο. Ναι. Οπότε εκεί ξεκινά ο μεγάλος ανταγωνισμός και αυτοί έχουν και πολύ πιο χαμηλές τιμές από εμάς λόγω της ιδιάζουσας οικονομικής τους θέσης, όπως είναι η Αίγυπτος, η Τινησία, η Τουρκία, που έχουν παρόμοιες παραλίες με τις δικές μας. Και είναι και χώρες όπως η Ισπανία, κύριε Αγγελίδη, που τουλάχιστον για τους Βρετανούς δεν ζητά τεστ κορονοϊού, οπότε και η Ελλάδα επίσης, οπότε ο ανταγωνισμός είναι εμφανής. Όχι μόνο δεν ζητά, αν σκεφτούμε ότι από το Λούτον μέχρι, λέω εγώ, τη Μαγιόρκα τώρα, είναι σε λιγότερο από μια ώρα, δεν χρειάζεται 4-5. Ναι. Υπάρχουν περιοχές που είναι και 40 λεπτά, αν πας στη Βόρεια Ισπανία,
Είναι 40 λεπτά η πτήση από το Λονδίνο. Οπότε είναι δέλεα και το όχι τεστ και η μικρή απόσταση. Ναι. Κυρία Αγγελίδη, να σας ρωτήσουμε κάτι. Με αφορμή και τα δεδομένα τα οποία υπάρχουν την δεδομένη στιγμή που μιλάμε, όσα ξενοδοχεία έχουν ανοίξει, άνοιξαν, αυτά είναι τέλος? Υπήρχε μια κεκτημένη ταχύτητα και έβαλαν μπρος τις διαδικασίες να ανοίξουν. Οπότε καθημερινά θα ανοίγουν ακόμα λίγα και ακόμα λίγα. Εν αναμονή της επίλυσης του θέματος με το Ηνωμένο Βασίλειο, ναι, που ελπίζω ότι κάποια στιγμή θα βρεθεί η φόρμουλα η απόλυτη. Αν με ρωτάτε την άποψή μου για αυτό το θέμα, ναι, ίσως θα πρέπει να επιμένουμε στη δική μας θέση ότι τα τεστ θα πρέπει να γίνονται εδώ, αφού δεν θέλουν να τα κάνουν εκεί, και να στήσουμε έναν πολύ δυνατό και οργανωμένο μηχανισμό στο παλιό μας αεροδρόμιο, κατά τα πρότυπα ενός νοσοκομείου που θα μπορούσε να εξυπηρετήσει όχι μόνο τώρα, αλλά και αργότερα, γιατί δεν ξέρεις τι μπορεί να συμβεί προϊόντος του χρόνου, είτε τώρα είτε το φθινόπωρο. Άρα καλά θα είναι να είμαστε πανέτοιμοι. Και να βάζουμε εκεί τους Βρετανούς τουρίστες που θα βρεθούν ενδεχομένως θετικοί στον κορονοϊό. Γιατί αν έρθουν εδώ και είναι θετικοί στον κορονοϊό, θα πρέπει κάπου να πάνε, καραντίνα, κάπου να μείνουν. Ναι. Κάποιος θα πληρώνει τα έξοδά τους. Ναι, δεν υπονοούσα αυτό. Εννοούσα ότι θα ήταν καλό να μπορέσουμε να στήσουμε μηχανισμούς που να μπορούν να κάνουν εύκολα και γρήγορα μαζικά τεστ, ούτως ώστε να μην ταλαιπωρούμε τους πελάτες. Ναι, όμως πρέπει να έχουμε και δεύτερη λύση. Αν βρεθούν θετικοί πολλοί στον κορονοϊό, τι θα τους κάνουμε όλους αυτούς τους ανθρώπους? Ναι, αυτό είναι και το δίλημα. Γι' αυτό είπαμε ότι είναι στην κατηγορία Β και όχι στην Α. Ναι. Εξάλλου έχουμε και το χρόνο να δούμε τι θα πράξει η Ελλάδα ή η Ισπανία σε περίπτωση μαζικών κρουσμάτων από το Ηνωμένο Βασίλειο. Και να σας πω ότι η κυβέρνηση των Βαλεαρίδων ίσως χθες ανακοίνωσε ότι οι τρεις πιο διάσημοι δρόμοι, που είναι τα μπαρς και τα κλαμπ στο Μακάλουφ, στη Λαπάλμα και στο Μεατίθ, κλείνουν. Τις έχουν κλείσει για το υπόλοιπο καλοκαίρι, για να αποφύγουν οποιαδήποτε παρατράγουδα, αν θέλετε, πελατών που θα παρεκτραβούν στα πάρτις με το αλκοόλ κλπ. Για να προστατεύσουν αυτό που έχουν πετύχει μέχρι στιγμής. Μάλιστα. Λοιπόν, αντιλαμβάνομαι ότι η εικόνα πλέον στα ξενοδοχεία είναι εικόνες από σύνθεση σε εισαγωγικά τις καθημερινές και κίνηση τα Σαββατοκύριακα από εσωτερικό τουρισμό. Αυτό είναι μια τάση που διαμορφώνεται. Αυτό υπήρχε και πριν, αλλά φυσικά ήταν μειοψηφία οι Κυπροί, γι' αυτό δεν φαινόντουσαν και πολύ μέσα στα ξενοδοχεία που κυκλοφορούσαν το καλοκαίρι. Κάπως έτσι είναι. Τουλάχιστον έχουμε και τους συμπατριώτες μας. Διαφορετικά η κατάσταση θα ήταν τραγικότατη. Ναι. Τώρα είναι πολύ άσχημη. Ευελπιστούμε, όπως λέω και εγώ, ότι σταδιακά, εφόσον παρουσιάζουμε αυτήν την εξαιρετική εικόνα, θα καταφέρουμε να πουλήσουμε τον εαυτό μας το φθινόπωρο με πολύ καλές προδιαγραφές και προϋποθέσεις. Αφού ξέρουμε και την εικόνα των υπολείπων ανταγωνιστών μας αυτήν την περίοδο. Και μην ξεχνάτε ότι ελπίζοντας σε καλές εικόνες του Ισραήλ, της Σκανδιναβίας και της Ρωσίας το φθινόπωρο, και αν συνεχίσουμε εμείς την εικόνα, όντως θα μπορέσουμε να κάνουμε ένα καλύτερο comeback εκείνη την εποχή. Μάλιστα. Λοιπόν, θα περιμένουμε και εμείς αυτό το comeback που λέει και η Άντζελα Δημητρίου. Να σας πω, ναι. θα ήταν καλό σιγά σιγά να σκεφτούμε και λίγο δημιουργικά και για την οικονομία, αλλά και για τον τουρισμό μας. Ναι. Αλλά να το φυλάξουμε για μια άλλη σύνδεση. Βεβαίως. Να το αυτό συζητήσουμε. Αν και κλείνουμε αύριο, θα πάμε και εμείς διακοπές. Να κοπιάσετε. Ξέρετε που θα μας βρείτε. Είσαστε ευπρόσδεκτοι. Να είστε καλά. Όποτε θέλετε. Σας ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά.